Οι παραστάσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο κλειστό στάδιο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχτούν οι δυνατότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικά οι χορευτικές τους ικανότητες και να γίνει η κοινωνική ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων στην κοινωνία. Προσκαλούμε λοιπόν όλους τους καβαλιώτες να παρακολουθήσουν αυτή την πραγματικά ξεχωριστή παράσταση, η οποία θα συγκινήσει πολλούς, προβάλλει και δείχνει το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής και τι δυνατότητες έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Όπως είπε ήδη η Κορίνα, είναι η δεύτερη συνδιοργάνωση αντίστοιχη που γίνεται φέτος στο Δήμο μας. Άρα πέρσι ήταν η πρώτη. Η συνδιοργάνωση αυτή γεννήθηκε λοιπόν από τη διοίκησή μας και πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που πραγματικά αντικρίσαμε μεγάλη χαρά βλέποντας τα άτομα με αναπηρία, άτομα είτε μικρής ηλικίας είτε μεγαλύτερης ηλικίας να αναδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες και να βγάζουν ένα μεγαλείο ψυχής. Ομολογώ ότι από την περσινή χρονιά αυτό που μου έμεινε ήταν το χαμόγελο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι όταν τελείωσε η εκδήλωση μας αγκάλιζαν και μας φιλούσαν όλους πραγματικά και μου έμεινε χαρακτηριστικά στο μυαλό το χαμόγελο δύο γονιών που συνόδευαν ένα τετραπληγικό κοριτσάκι, το οποίο τετραπλογικό κοριτσάκι βρήκε τη δύναμη της ψυχής να ενταχθεί σε μία ομάδα χορευτική από τη Θεσσαλονίκη και μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, άτομα με καροτσάκια και αυτά, να χορεύουν μπροστά μας. Οι γονείς λοιπόν αυτού του κοριτσιού μας αγκάλιαζαν και μας φιλούσαν όλους τους συντελεστές, λέγοντάς μας ότι η κόρη της περίμενε πώς και πώς να έρθει αυτή η μέρα να χορέψει μπροστά σε κόσμο. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ως φορέας που δημιουργήθηκε το 2013, ένας ενιαίος πλέον φορέας, ο οποίος περιλαμβάνει 6 παραρτήματα, ένα εκ των οποίων είναι και το προστασίας παιδιού, η πρώην παιδόπολη. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει αυτή η σύγχυση ότι είναι μόνο ένας φορέας και έχει αλλάξει απλά το όνομα. Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας λοιπόν θα συνδιοργανώσει μαζί με το Δήμο Καβάλας και την Δημοφέλεια παραστάσεις χορού ομάδων ατόμων με αναπηρία και μεικτών ομάδων. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας φορέα, όπου για μας είναι τιμή και χαρά που θα συμμετέχουμε σε μια τέτοια εκδήλωση, και το λέω αυτό γιατί πρόσφατα ήμασταν ως παραρτήματα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας από την Καβάλα και από τη Δράμα στην τρίτη Πανελλήνια Συνάντηση χορού ατόμων με αναπηρία και ομάδων μεικτών στην Καρδίτσα, που ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία η οποία πραγματικά δεν περιγράφεται με λόγια.